είναι αντιληπτό σε όλους σας ότι από τη στιγμή που με ηλέησε ο Θεός να πατήσω το ευλογημένο μας νησάκι, είναι, λέω, γνωστό σε όλους σας ότι διατελώ κάτω από το κράτος μιας βαθιάς συγκινήσεως. Όσες ώρες μένω εδώ, συγκινούμαι βαθιά. Ό,τι βλέπω, ό,τι ακούω, όταν ιδίως βλέπω τα προσφυλή σας πρόσωπα, που είστε εγγόνια αλλημονίτων κατοίκων της οικομοπόλεώς μας, συγκινούμε βαθιά και δοξάζω τον Θεό που μου ηλεύσε για μία μόνη φορά να σας επισκεφθώ εδώ στο χωριό. Συγκινούμε και την ώρα αυτή που βρίσκομαι εδώ στο θρησκευτικό αυτό κέντρο. Δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά όταν για πρώτη φορά ως επίσκοπος ήρθα εδώ, αντιλήφθηκα ότι υπάρχει μια έλλειψη θρησκευτικού, τονίζω, υπογραμμίζω κέντρο. Διότι κέντρα άλλα υπάρχουν, πολλά, αλλά κέντρο θρησκευτικό που η Εκκλησία μας σαν γλώσσα να μαζεύει τα παιδιά της και να ψάλλει τα ωραία τραγούδια της, τα υπέροχα τραγούδια της και να ακούνται λόγια χριστιανικά που να ανεκτιμεί το αξίως, γίνεται άπτα σπάνια. Με εξίωσε ο Θεός σε πολλές πόλεις της Μακεδονίας να χτίσω τη άπτα θρησκευτικά κέντρα. Πάει ένας παιδάκι να παρακαλέσει αυτά τα παιδιά να κάνουν διάλειμμα εκεί πέρα με τον άνθρωπο για να σε πάει εκεί πέρα. Λοιπόν, ναι, συνέλαβα και έριψα την ιδέα έτσι ευνηδώς μια νύχτα που δεν κοιμούμουν και έλεπα τα άστρα. Λέω, Θεέ μου, αξίωσέ με να χτίσω και στην πατρίδα μου κάτι, όχι για καινοδοξία, όχι για περηφάνεια, αλλά διότι το θεωρούσα ως ένα χρέος προς την μικρά μου πατρίδα, την Λισμόνητο πατρίδα. Και είτε ο κόπος μεγάλος, διότι εκριάζονται χρήματα πολλά. Και η ιδέα αυτή συνετελέστη, εκτίστη αυτό το θρησκευτικό κέντρο, το οποίο είναι μοναδικό μέσα στα Κυκλάδας. Δεν υπάρχει άλλο τούτο θρησκευτικό κέντρο, ο οποίο είναι το κέντρο αυτό που εκτίστη με την επιθυμία να χρησιμεύσει ως κέντρο. Συνετέλεσαν δε σε αυτό το κτίριο πολλοί παράγοντες, όχι μόνο εγώ, αλλά συνετέλεσαν φτωχοί άνθρωποι. Κοντά μου δεν είναι πλούσιοι. Τους ελέγχω τόσο σφοδρός που είμαι ένας από τους πολεμίους, διότι δεν είμαι υπέρ του αισχρού καπιταλισμού, ο οποίος είναι ο μονάς, αλλά πάντοτε κοντά μου είναι τα φτωχαδάκια. Και φτωχαδάκια των Αθηνών, πολύ φτωχοί, όταν το είπα αυτό το πράγμα, ότι θέλω στην πατρίδα μου να χτίσω ένα κέντρο παρόμοιο με το κέντρο που υπάρχει στη Ζωοδόχου πηγή 44, το εδέχτησα με τα χειροκροτημάτων την ιδέα αυτή και έδωσαν χρήματα, πολλά χρήματα έδωσαν. Και έτσι με τη βοήθεια αυτών των εκλεκτών προσώπων των ακροατών του κηρύγματος του Ζωοδόχου πηγή 44, συνεκτίστη αυτό το κέντρο. Ακόμα στο κέντρο αυτό συνετέλεσε σπουδαίος και ένας έξοχο παιδί, νέος, νεότατος, εφιέστατος, ικανότατος, τέκνο, πολυτέκνο οικογενείας, καταγόμενος από την Ραν πόλη Θεσσαλονίκης του Αγίου Δημητρίου, ευλαβέστατος, τεχνίτης, έξοχος, εφιέστατος, συνετέλεσε, ήταν κοντά μου ως συνεργάτης μου, δηλαδή, και με βοήθησε σε πολλά έργα. Αν πάτε στην Φλόρινα, θα δείτε επάνω στο βουνό, το ιστορικό βουνό, το 1020 βουνό, που είναι διπλάσιο στο ύψος από ό,τι είναι ο Στρούμπουλας εδώ, επάνω στην κορυφή εκείνο, επάνω που μόνο να εκεί πλησιάζουν, επάνω στο ύψο εκείνο, αυτό το ελληνικό παιδί ύψωσε, υπέκτησε τεράστιο σταυρό, μήκους 33 μέτρων, όσοι είναι και τα χρόνια του Χριστού μας, και τη νύχτα πεδοβολή ποτίζεται και λάμπει και επιθυμίζει το εντούτο νίκα και έρχεται μακριά από την Ασερβία. Μάλιστα έχω να σας πω το εξής, ότι μια λεπτομέρεια, μια μέρα προ 10 ετών που εκεί στην Σερβία είναι άθιοι και άπιστοι, μια γυναίκα στρατηγού του Ιουγκοσλαβικού στρατού είδε στο όνειρό της, είδε ότι στο βουνό της Φλωρίνης υπάρχει σταυρός. Δεν το πίστεψε και σηκώθηκε και ήρθε κρυφά στη Φλόρινα. Και όταν ήρθε στη Φλόρινα και είδε το σταυρό να λάμπει, συγκινήθηκε βαθύτατα και ξυπόλυτη ανέβηκε πάνω και αγκάλισε το σταυρό του Κυρίου μας. Το σταυρό αυτό δεν τον έφτιαξε κανένας μηχανικός, διότι χρειάζεται τόλμη μεγάλη για να υψωθεί κανείς τόσο υψηλά.
και φωτίζει ο σταυρός αυτός, είναι ο υψηλότερος σταυρός. Έκλεισε αυτό το παιδί αυτό. Το αιωνάιος αυτός με επιτελείο εκλεκτό έκτισε επίσης γυροκομείο, εις το οποίο έχω μαζέψει τους αποκλήρους. Πόσο συγκινούμε, ορογότατα τα είπε ο αγαπητός μου, με συνεκίνησε με το Χριστανάκι, τους αυτούς εκεί, ότι εκεί πέρα ήταν στην Πόρνα 100 γύφτη, 99 ακρίβεια. Ζούσαν μια αθλία ζωή, ζούσαν μέσα στις καλύβες, μέσα από εδώ δεξιά-αριστερά. Τους επλησίασα, τους είπα το εξής. Λέω, πότα χρόνια ζείτε, 100 χρόνια ζούσαν εκεί οι πατεράδες των γύφτους, τους φωνάζανε γύφτη από εδώ, γύφτη από εκεί. Και δεν μου λέτε, λέω, τόσα χρόνια που μένετε μέσα στην Πλώρνα, ακούσατε ποτέ για τον Χριστό τίποτα? Δεν μιλούσε κανείς. Είναι ξυπνότατη. Κάτσα, δαιμόνια, πιέστατη. Λοιπόν, πετύχατε ένα μικρό αγοράκι όπως είναι το Χριστινάκι που μας έδειξε ο αγαπητός κύριος Κουντουράς. Καλυτωμένο παιδί, επιέστη, λάμπανε τα μάτια του. Λέει, εγώ πάτερ μου, λέει, άκουσα, λέει, για τον Χριστό να μιλάνε στην πόλη. Άκουσες, λέω, παιδί μου, εδώ, σου μίλησε κανείς από τους καθηγητάς, από τους δασκάλους, από τους παπάδες, από το λαό αυτό, θα σου μίλησε κανείς για τον Χριστό? Μα απαντά, το άκουσα πολλές φορές, μου λέει. Μα πώς το άκουσες? Όταν τον βλαστημούνε. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, ω Θεέ μου, Θεέ μου. Τότε θυμούνται τον Χριστό οι άνθρωποι. Μου έκανε κατάπληξη το γεγονός αυτό. Επίστευσαν στον Χριστό, τους εβάπτισε εκεί πέρα και έγινε ο Σικουβάνας ποταμός που διασχίζει την πόλη μας, όπως ο Σικουάνας διασχίζει το Παρίσι. Εκεί λοιπόν τους βαπτίσαμε όλους στο όνομα της Αγίας Τριάδος, τους δώσαμε χριστιανικά ονόματα, ονόματα, χριστιανικά ονόματα, και κατόπιν εκεί το παιδί αυτό, θα πω το όνομά του στο τέλος, το παιδί αυτό εβοήθησε και εκτίσαμε μαζί με επιτελείο εκλεκτό παιδιών, εκτίσαμε τα σπιτάκια τους, ένα συνοικισμό που ήρθε από την Αμερική, ένας αυτός καθηγητής, ως πείραμα εκχριστιανίσεως των Αττικάνων, το χαρακτήρισε ο επίσημος καθηγητής, εκεί πέρα στα σπιτάκια αυτά. Και το άλλο, πάμε το. Έχουν τα λατωματά τους, τα γνωρίζω καλύτερα πάντως άλλο. Έχουν το χάρη την κλοπή, μακριά, σας άρπαξε το πρωτοκόλλι, ο γύφτος. Δεν πιτώνεται. Αν και από τότε, από 100 βαθμός κλοπής που είχουν, τώρα είναι 90, 80, 70. Έπειτα, ας πούμε και κάτι. Την ώρα που κλέβουν άλλοι ως κοτάδες εκατομμύρια, αν κλέψουν και καμιά κότα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, δεν πάσχε τόσο, δεν τους αμυστεύω. Επί τους μαλώνγες, ο Ιπλήτο είναι δε επιέστατο. Το δε σπουδαιότερο ποιο είναι, εν συνεχεία του κηρύγματος που σας έκανα το πρωί στην Αγία Τριάδα και συγκινήθηκε βαθύτατα. Και λοιπόν σας λέγω ότι η πολύτεκνη αυτή χρειάζεται, αυτή είναι πολύτεκνη. Αν πάτε να τους δείτε, πάμπτωχοι είναι, πάμπτωχοι. Σκορπιούνε μέχρι Κρήτης πηγαίνουν. Μέχρι Περοπονήσου μαζεύουν ελιές, μαζεύουν αυτά ανεκτήμητοι. Ορθώς είπε μια εφημερίδα, η Εστία, η σοβαρότερη εφημερίδα της Ελλάδος, ότι τα τζαμπιάρια στα σταφύλια στην Περοπόννησο θα ήταν, λέει, ατρίγητα. Δεν υπάρχουν χέρια. Δεν υπάρχουν χέρια. Αυτοί πήγαν και τα μαζεύουν τα σταφύλια και τις ελιές και τους καρπούς εκεί πέρα κλπ. Αυτή η γη, εργατική. Λοιπόν, πολίτευση, τα σπίτια μέσα. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και κάτι σπιτάκια, μικρά σπιτάκια κατοικούν μέσα, που τώρα προσπαθούμε να τους χτίσουμε έναν καινούργιο συνοικισμό. Και έτσι τους εβάπτισα 99, 100 τους εβάπτισα στο Σικουβάρι, στο κουβέρνα. Τώρα παρακαλώ, απάτη, πώς είναι, 300. 300. Βραβείο! Αν υπήρχε έθνος, αν υπήρχε κράτος που να ενδιαφέρεται για τα παιδιά, θα έπρεπε ο συνοικισμός αυτός να πάρει βραβείο γεννητικότητος. Που εάν η Ελλάδα μας υψάνεται όπως ο Αιγύπτος, η αιγυπτική αυτή κοινωνία, θα είχε σήμερα η Ελλάδα 30 εκατομμύρια και δεν θα μας κοροϊδεύε ο Ζαλ να λέει τι είναι Ελλάδα, εμείς έχουμε τα εκατομμύρια. Θα μας ανέπτυσε. Αυτά τα διδάγματα. Επανέρχομαι στο θέμα ότι το παιδί αυτό, εκλεκτός νέος, εβοήθησε να χτίσει το συνοικισμό αυτόν τον προς. Άλλο τρίτον έργο. Εβοήθησε ακόμα να. Α, μην το πείτε, σε παρακαλώ. Από εδώ το πω στο τέλος. Εσύ τώρα μιλάς. Θα το πω στο τέλος αυτό. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, εκεί στο μετά έκτισε το γεροκομείο. Εκεί είναι καταλημένοι. Πήγα σε ένα γέροντα. Μεταξύ είπε ορισμένα πράγματα ο αγαπητός κύριος Κουντουράς. Λέω κι εγώ ότι εκεί πήγα σε μια
διότι βρήκα ένα γέρο εγκαταλειμμένο μέσα σε ένα χερόνα, Ρώμα και Λησοδία. Γέροντα Νεοτίγενης, αχ παιδί μου, πεθαίνω με το παράπονο. Ποιο παράπονο, 7 παιδιά είχε, 7 νυφάδες είχε, τον αφήσανε να πεθάνει μέσα στον χερόνα. Ω γενναιά, διαστραμμένη γενναιά. Και το Χριστινάκι που έδειξε μια τέτοια πλουσία αγάπη με δίδαγμα γιώνος. Τον πήρα μέσα και δοξολογεί ο Χριστός. Έχουμε γεροκομείο που φιλοξενούμε και εμείς τους αποκλήρους της ζωής. Το παιδί αυτό έκτισε τον Σταυρό, επαναλαμβάνω. Ο νέος αυτός έκτισε το γεροκομείο. Ο νέος αυτός έκτισε τον οικισμό. Ο νέος αυτός έκτισε επίσης και μια θαυμάσια καταστήνωση. Έχει χαράξει το όνομά του επάνω στη σκαλοπάτα. Και η καταστήνωση αυτή που είναι μια από τις μεγαλύτερες καταστηνώσεις των παιδιών, έχω φιλοξενήσει και από το χωριό σας μερικά παιδιά που ήρθαν και έμεναν ευχαριστημένα εκεί πέρα στην καταστήνωση. Και το παιδί αυτό είναι ότι έκτισε και το ίδρυμα το σύνθημα. Εκάθισε περίπου ένα χρόνο και εργάστηκε. Πληρωμή! Έφυγε παραπονεμένος, έφυγε, όχι από το χωριό εδώ, ήταν ευχαριστημένος από το χωριό, ένα ευχαριστημένος από την Φλόρινα έφυγε. Διότι το ρωτούσανε, μα εσύ τόσο πολύ δεν κοιμάσαι τη νύχτα. Επί 24 βάσος εργάζεται ο πατέρα Νικόλαος. Λοιπόν, εργάζεται εκεί πέρα νύχτα, δεν κοιμάσαι και πήγαινε κάτω στην πόλη, στο χωριό, στην πόλη, να αγοράσει σιδηρικά, τσιμέντο, ξύλα, το ένα το άλλο. Και του λέγανε, πόσα παίρνει. Τι είναι τώρα, παίρνει λεπτά, έχει αξία μεγάλη. Δεν παίρνει λεπτά, δεν έχει καμία αξία. Ο άνθρωπος πλέον μέσα στον μυστικό αυτόν αγώνα έχασε την αξία του και αυτό σε λέει δεν παίρνω τίποτα. Ψέματα μα λε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι στον αιώνα αυτό της ύλης υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία είναι ιδεολογικά πρόσωπα, μεγάλα πρόσωπα. Και επιτρέψατε με να το συμπληρώσω. Το αναφέρω πολύ το χωριό μας, πολλές φορές και κάνει συγκίνηση. Ένα παρόμοιο παράδειγμα. Δεν ήταν εποχή ποσά πέρανιδες. Και εδώ στην πόλη το χωριό ευλογημένο, ούτε ένα ιδεολογικό χωριό, δεν ήταν χωριό του πλούτου και της αλλού. Εδώ μέσα στην πόλη κάναμε μια παρέμβαση. Εκεί και ήταν ο νεαρός ο Κωνσταντίνος εκεί ο βασιλεύς και μας ρωτούσε 12 δεσποτάδες πού είσαι εσύ. Λέω λοιπόν στο τέλος ότι εγώ λέω είμαι από τις Λεύκες Πάρου. Τις Λεύκες Πάρου έχουμε το Μίτσο. Τι ήταν ο Μίτσος αυτός. Το Χαδάκι. Πολυτέχνου οικογενείας. Από εδώ Παντελέως. Εργαζόταν στο πισερό του πατέρα του εργαζόταν. Αξίνες έκανα που τις είδα στο μουσείο. Σήμερα στο μουσείο τα είδα τα δρεπάνια, τα αξίνα και συγκινήθηκα που είδα αυτά τα πράγματα στο μουσείο των λεπτών που έχετε κάνει και είναι προσέφερον εδώ το ότι κάνετε αυτό το μουσείο. Λοιπόν, το Χαδάκι ήταν και εμείς το φοβούμεθα. Ήταν μεγάλος, 2 μέτρα ήταν, ψηλός, χεροδύναμος, εργάζεται. Ξυπόλυτος όπως τον είπε ο πάτερ Νικόλαος είπε που σκαρβαλώνανε σαν κατσίκια και σαν χάτες επάνω στα δέντρα κλπ. Και καμιά φορά μας κορόδευε, τι έκανε, ήταν τα χέρια του τόσο σκυρά που έβανε κάρβουνα και μας προκαλούσε. Ελάτε, πού να πλησιάσουμε εμείς, να πλησιάσουμε τα χέρια αυτά που τα λιμά κάρβουνα. Ακούστε όμως τι έκανε, πήγε στρατιώτης το 14, τότε που η Ελλάς ήταν ενωμένος, αυτή η διχόνια. Βασιλέως και Βενιζέλο ήταν η Κατάρ του έθνος. Ηνωμένο το έθνος. Έφτασε μέχρι η Σόφια και μέχρι η Αγγίλας έφτασε. Διχαστήκαμε και χωριστήκαμε σε 2 μεγάλα κόμματα. Άλλοι αγαπούσαν τον βασιλιά, άλλοι δεν αγαπούσαν τον βασιλιά. Και ήταν σε μεγάλη ρήξη. Και τότε πήγανε οι αντίπαλοι του βασιλιά, του Κωνσταντίνου, του στρατηλάτου. Και πήγανε και ρίξανε βενζίνες γύρω από το πατατόι που έμενε εκεί, που αναρρώνει από την ασθένεια που είχε. Αυτός, εκεί λοιπόν που ήταν αυτό το δίδυμα και κάηκαν οι πασπιστέ του, οι αξιωματικοί καήκανε και μόνο τα δαχτυλία του δημιουργήνανε, μόνο τα δαχτυλία του δημιουργήνανε. Θα επιπιάει το και ο βασιλιάς. Λιποθύμησε, έπεσε κάτω, φωτιά τον είχε προκυκλώσει. Τον είχε προκυκλώσει, γύρω. Και τότε ο Μίτσος που δεν έχω δει τις φωτιές με το πισερό, το φτωχαδάκι αυτό το λευκόν, ο λευκόν, επλησίασε το βασιλιά. Μη φοβάσαι, βασιλιά, λέει. Μη φοβάσαι. Εγώ πιστεύω στην Παναγιά. Κάτω στο σταυρό σου, λέει. Το βάλει στην πλάτη του, ζουμ, μέσα από τη φωτιά πέρασε.
Υπάρχουν και από τα σπάνια παραδείγματα. Πάτερ Νικόλαι που λέει και ο Απόστολος Παύλος ως διαπυρός εκεί πέρα. Ζουν και έξω. Και την άλλη μέρα όλες που με γράφανε Δημήτριος Παντελεύος εκλεπκόν Φάρου ο Σωτήρ του Βασιλέου. Δόξα τον χωριό μας. Μεγάλη δόξα απέφτει το χωριό μας. Δεν είναι αυτό το σπουδαίο. Το σπουδαίο ποιο είναι. Τον εκάλεσε ο Βασιλεύς στα Ανάκτορα. Λέει μέσα σας παιδί μου. Τι θέλει να σου δώσω λεπτά, χρήματα, λίρες, δολάρια, τι θέλεις. Να σου πτήσω σπίτι μεγάλο. Κατεξαίρεση να σε εγγράψω ή σε σχολή των αξιωματικών, να βγεις αξιωματικός. Και λοιπά, τι θέλεις παιδί μου, να σου δώσω μια κοπέλα ωραία από τις αριστοκράτες, κοπέλες που καμία κατοστή παρουσιαστήκαν και τον θέλουν να τον κάνουν γαμπρό. Τίποτα από αυτά δεν θέλω. Αχ τώρα, ακούτε. Ακούτε τώρα. Τίποτα από αυτά δεν θέλω. Τι θέλω. Πω. Τι λέει ο κόσμος, Πάτρε Νικόλα. Τι δω. Θέλω να είμαι κοντά σου να σε βλέπω. Πω. Είδες η γυναίκα. Η γυναίκα που αγαπάει τον άντρα, το ωραιότερο πράγμα που έχει, δεν είναι ο ήλιος, είναι η γυναίκα να βλέπει, τον άντρα της. Και το ωραιότερο πράγμα του ανδρός είναι να βλέπει τη γυναίκα του. Άμα της δεις να μην βλέπει πλέον τον άντρα, φάει μια ζύγια, δεν υπάρχει πλέον τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι κοντά του, τον πήρε ο βασιλιάς και πήγε στην εξορία και τον παρέδωσε στον Γιώργη και ο Γιώργης τον παρέδωσε στον Παύλο και ο Παύλος τον παρέδωσε εδώ στον αυτό. Τι αυτά, ηρωικά παραδείγματα, το είπα, όχι ως οπαδός της ΑΕΠΑ ή της Βασιλείας, της Δημοκρατίας. Όχι, να το είπα για να υποστηρίξω μια ιδέα ότι το χωριό μας είναι το ιδεολογικό χωριό. Δεν θα σύμφωνα το χωριό μας. Ούτε Μάρξ, ούτε καπιταλισμό, ούτε τίποτα. Και όπως είπε ο αγαπητός Ιωάννης, ο χριστιανισμός είναι η επανάσταση, η μεγαλύτερη επανάσταση. Δεν υπάρχει άλλη. Και αυτή η επανάσταση θα σώσει την ευθύνη. Το βλέπετε τον Κορμπάτσο. 75 χρόνια είναι. Ποιος το δίδαξε. Τον δίδαξε ο δάσκαλος, ο καθηγητής, οι καθηγητές, οι παντασφαλείς, τίποτα, η γιαγιά! Η γιαγιά παρεμβάπησε με κάλα. Και τα λόγια της γιαγιάς είχαν την άφη επίδραση ώστε αυτός με τα 75 χρόνια να σύσει την Ευρώπη ολόκληρον και να επαναρθόμεθα εις τα χριστιανικά διδάγματα του Ευρώπη. Λοιπόν, μετά την παρέκβαση αυτή, λέω ότι μετά ήρθε εδώ το παιδί αυτό, ο νέος αυτός, ο εκλεκτός, με επιτελείο και εργαστήκανε περίπου ένα χρόνο. Και επάνω στο οικόπεδο το οποίο τότε παρεχώρησε, επέτρεψε ο Ιερός Ναός του Αγίου της Αγίας Τριάδος, εκεί εδώ εκτίστη αυτό το κτίριο, αυτό το θρησκευτικό, αυτό το κέντρο που παραλαμβάνω. Το όνομα αυτού του παιδιού, το τέλος, μαρτυρικό, Γεωργός. Δεν έμεινε ευχαριστημένος από την Ελλάδα. Είδα εγώ ότι η Ελλάδα τα λέει, θα φύγω μου λέει, κάτσε παιδί μου κοντά. Υπάρχουν και άνθρωποι ακόμα που πιστεύουν στο Θεό, πολλοί είναι. Λέγει ο προφήτης ότι θα έρθει η μέρα μέσα στους χίλιους ένας θα πιστεύει. Μέσα στους χίλιους ένας θα πιστεύει. Και θα ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κάτσε παιδί μου. Όχι δεν θα φύγω, θα φάω αλλού. Και πού επήγε. Επήγε κάτω στην Αφρική, στον Ήλιο ποταμό. Στην Ουγκάντα επήγε. Στην Ουγκάντα επήγε, στο Ζαΐρ κάτω. Και εκεί εργάστηκε. Και με τη βοήθεια του Θεού και σπίτια έφτιασε. Και δέντρα και πέδρα επίτευσε. Και ξενώνας έκανε και ξενοδοχεία έκανε και λοιπά και ευάπτησε πόσο, 3.000 ευάπτησε. 3.000 ευάπτησε. Και μου λέει τι κάνεις πάτρε μου, γιατί κάθεσαι στην Ελλάδα, θα σε σταυρώσω οι πατριώτες σου. Φύγε, έλα μαζί μου πήρα κάτω στο Ζαΐρ. Πολλές φορές το σκέφτηκα, που έπρεπε να φύγω και εγώ από την Ελλάδα και να πάω κάτω στο Ζαΐρ, να καθίσω εν μέσω των αγρίων εκείνων που δεν πίστευαν στον Χριστό. Και πίστευσαν αυτοί. Και το τέλος το μαρτυρικό, πάνω στην προσπάθειά του να διανοίξει κάποιο δρόμο να προχωρήσει, έπαθε από το νησικό δυστύχημα και φωνεύτη. Και οι άγροι τον έχω Θεό του. Ονομάζεται σηκωδίτε όρθιο. Ονομάζεται Ιωάννη Ζανανίδη, σηκωδίτε όρθιο.